Άγκαθα Κρίστη, η τέλεια καμαριέρα και άλλες ιστορίες με τη Miss Marple. Η υπόθεση της τέλειας καμαριέρας. The case of the perfect maid. Αν έχετε διάθεση, κυρία, θα μπορούσα να σας μιλήσω για ένα λεπτό. Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι ο τρόπος που διατυπώθηκε αυτή η παράκληση ήταν γελίος. Τη στιγμή που η Έντνα, η μικρή υπηρέτρια της Miss Marple, εκείνη τη στιγμή, στην πραγματικότητα, μιλούσε στην κυρία της. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας τον ιδιαίτερο τόνο της ερώτησης, η Miss Marple είπε αμέσως: «Φυσικά, Έντνα, έλα μέσα και κλείσε την πόρτα. Τι συμβαίνει?» Αφού έκλεισε η υπάκουα την πόρτα, η Έντνα προχώρησε στο δωμάτιο, διπλώνοντας την άκρη της ποδιάς της ανάμεσα στα δάχτυλά της και ξεροκατάπιε μία ή δύο φορές. «Λοιπόν, Έντνα», είπε η Miss Marple ενθαρρυντικά, «Ουσάς παρακαλώ, κυρία, πρόκειται για τη Gladys». «Θεέ μου», είπε η Miss Marple, καθώς το μυαλό της πήγε στο χειρότερο και δυστυχώς στο πιο συνηθισμένο συμπέρασμα. «Δεν έχει μπλέξει». Η Έντνα έσπευσε να την καθησυχάσει. «Όχι, κυρία, δεν έχει σχέση με κάτι τέτοιο. Η Gladys δεν είναι τέτοιου είδους κορίτσι. Είναι πολύ αναστατωμένη. Βλέπετε, έχασε τη δουλειά της». «Αγαπητή μου, λυπάμαι που το ακούω. Ήταν στο World Hall. Έτσι δεν είναι, στην υπηρεσία της δεσποινίδος κυρίας Σκίνερ». «Μάλιστα, κυρία, σωστά. Και η Gladys είναι πολύ αναστατωμένη σχετικά με αυτό. Αληθινά, πολύ ταραγμένη. Η Gladys και στο παρελθόν έχει αλλάξει αρκετά συχνά σπίτια. Όμως, έτσι δεν είναι?» «Μάλιστα, κυρία. Πάντα της άρεσαν οι αλλαγές. Έτσι είναι η Gladys. Δεν της αρέσει να δουλεύει κάπου μόνιμα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Όμως πάντα αυτή έπαιρνε την απόφαση να φύγει, ξέρετε». «Και αυτή τη φορά συνέβη το αντίθετο?» ρώτησε η Miss Marple στεγνά. «Μάλιστα, κυρία. Και η Gladys έχει αναστατωθεί από κάτι απέσιο». Η Miss Marple φάνηκε να εκπλήσεται λιγάκι. Θυμόταν την Gladys που περιστασιακά ερχόταν να πιει τσάι στην κουζίνα τις μέρες εξόδου της, σαν ένα γεροδεμένο γελαστό κορίτσι με σταθερό και λογικό χαρακτήρα. Η Έντνα συνέχισε: «Βλέπετε, κυρία, είναι ο τρόπος που συνέβη. Ο τρόπος που φέρθηκε η κυρία Σκίνερ». «Πώς συμπεριφέρθηκε η κυρία Σκίνερ?» ρώτησε υπομονετικά η Miss Marple. Αυτή τη φορά η Έντνα άρχισε να εξηγεί αναλυτικά τι είχε γίνει και την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η Gladys. «Ω, κυρία, ήταν μεγάλο σοκ για την Gladys. Βλέπετε, μία από τις καρφίτσες της κυρίας Έμιλι χάθηκε και ποτέ δεν είχε γίνει τόσο μεγάλη αναστάτωση, καθώς φυσικά σε κανέναν δεν αρέσει μία τέτοια κατάσταση. Αναστατώθηκαν όλοι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, κυρία. Και η Gladys βοήθησε, ψάχνοντας παντού. Και τότε η δεσποινή Σλαβίνια είπε ότι θα πήγαινε στην αστυνομία και ύστερα η καρφίτσα βρέθηκε στο βάθος ενός συρταριού της τουαλέτας και η Gladys ήταν πολύ ευχαριστημένη. Και την επόμενη μέρα ακριβώς η Gladys έσπασε ένα πιάτο, πράγμα συνηθισμένο, και η Miss Lavinia μπήκε απότομα και της είπε να φύγει από το σπίτι σε ένα μήνα. Και η Gladys πιστεύει ότι δεν είναι δυνατό να την απολύουν για το πιάτο και ότι η Miss Lavinia το χρησιμοποιεί σαν δικαιολογία και ότι μάλλον πρόκειται για την καρφίτσα. Και ίσως πιστεύουν ότι αυτή την πήρε και ύστερα την επέστρεψε όταν αναφέρθηκε η αστυνομία. Η Gladys δεν θα έκανε τέτοιο πράγμα ποτέ της και πιστεύει ότι θα διαδοθεί και ότι θα χρησιμοποιηθεί εναντίον της. Είναι σοβαρό πράγμα αυτό για ένα κορίτσι, ξέρετε, κυρία». Η Miss Marple έγνωσε καταφατικά. Αν και δεν της άρεσε ιδιαίτερα η επιμονή και η υπεροπτική Gladys, ήταν σχεδόν σίγουρη για τον τίμιο χαρακτήρα του κοριτσιού και μπορούσε να φανταστεί πόσο την είχε αναστατώσει το περιστατικό. Η Έντνα είπε λυπημένα: «Δεν υπάρχει κάτι που να μπορείτε να κάνετε, κυρία. Η Gladys έχει μπλέξει τόσο άσχημα». «Πες της να μην είναι ανόητη», είπε η Miss Marple ψυχρά. «Αν δεν πήρε την καρφίτσα, γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν την πήρε, τότε δεν υπάρχει λόγος να είναι αναστατωμένη». «Θα διαδοθεί», είπε η Έντνα μελαγχολικά.
Η Miss Marple είπε «Θα περάσω σήμερα από το σπίτι τους. Θα μιλήσω με τις δεσποινίδες Skinner». «Σας ευχαριστώ, κυρία», είπε η Έντνα. Το Old Hall ήταν ένα μεγάλο βικτοριανό σπίτι που γύρω του εκτινόταν το δάσος και ένας δεντροφυτεμένος κήπος. Καθώς είχε αποδειχτεί ότι ήταν αδύνατο να νοικιαστεί ή να πωληθεί έτσι όπως ήταν, ένας επιχειρηματίας μεσίτης το είχε διαρρέσει σε 4 διαμερίσματα. Είχε προσθέσει κεντρική παροχή ζεστού νερού και είχε αφήσει τη χρήση του ισογείου κοινή για όλους τους ενίκους. Το πείραμα έφερε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Μία πλούσια και ιδιόρυθμη ηλικιωμένη κυρία μαζί με την καμαριέρα της νίκιασαν το ένα διαμέρισμα. Η γριά κυρία είχε πάθος για τα πουλιά και επέλεγε κάθε μέρα ενδύματα με φτερά για να παραστεί στα γεύματα. Ένα συνταξιούχος Ινδός δικαστής με τη γυναίκα του νίκιασαν το δεύτερο διαμέρισμα. Ένα νέο ζευγάρι πρόσφατα παντρεμένο πήρε το τρίτο και το τέταρτο είχε νοικιαστεί μόλις 2 μήνες πριν από 2 ανήπαντρες κυρίες με το όνομα Skinner. Τα 4 ζευγάρια ενίκων δεν είχαν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους, καθώς κανένα από αυτά δεν είχε τίποτα κοινό με τα άλλα. Είχε μαθευτεί ότι ο σπιτονικοκύρης είχε πει ότι το γεγονός αυτό ήταν θαυμάσιο. Φοβόταν ότι οι φιλίες θα κατέληγαν σε διαφωνίες, στις οποίες θα ακολουθούσαν παράπονα σε αυτόν. Η Miss Marple είχε συστηθεί με όλους τους ενίκους, αλλά δεν γνώριζε κανέναν καλά. Η μεγαλύτερη Miss Skinner, η Miss Lavinia, ήταν, θα μπορούσε να πει κανείς, το εργαζόμενο μέλος της οικογένειας. Η Miss Emily, η μικρότερη, περνούσε τον περισσότερο χρόνο της στο κρεβάτι, κάνοντας πολλά παράπονα, τα οποία όμως, κατά την επικρατούσα γνώμη στο St. Mary Mead, ήταν φανταστικά. Μόνο η Miss Lavinia πίστευε με αφοσίωση το μαρτύριο και την υπομονή με την οποία αντιμετώπιζε η αδερφή της την ασθένειά της. Και πρόθυμα έκανε θελήματα και έτρεχε πάνω κάτω στο χωριό για πράγματα που ξαφνικά επιθύμησε η αδερφή μου. Στο St. Mary Mead επικρατούσε η άποψη ότι αν η Miss Emily υπέφερε το μισό από όσο έλεγε ότι υπέφερε, θα είχε φωνάξει το γιατρό Χάιντοκ εδώ και πολύ καιρό. Αλλά η Miss Emily, όταν της πρότειναν να το κάνει, έκλεισε τα μάτια της με υπεροπτικό τρόπο και μουρμούρισε ότι η περίπτωσή της δεν ήταν απλή. Οι καλύτεροι ειδικοί στο Λονδίνο είχαν σαστήσει και ότι ένας θαυμάσιος νέος γιατρός την είχε εισαγάγει σε μια επαναστατική θεραπεία και ότι πραγματικά ήλπιζε ότι η υγεία της θα βελτιωνόταν με αυτήν. Κανένας ανιαρός παθολόγος δεν θα μπορούσε να καταλάβει την περίπτωσή της. «Και η γνώμη μου είναι», είπε η ντόμπρα Miss Hartnell, «ότι κάνει πολύ καλά που δεν τον φωνάζει. Ο καλός γιατρός Χάιντοκ, με τον άνετο τρόπο του, θα της έλεγε ότι δεν έχει τίποτα και ότι πρέπει να σηκωθεί και να μην δημιουργεί προβλήματα. Αν πειθόταν να τον φωνάξει, θα της έκανε πολύ καλό». Καθώς όμως δεν ακολούθησε μια τόσο ριζοσπαστική θεραπεία, η Miss Emily συνέχισε να ξαπλώνει σε καναπέδες, να περιβάλλει τον εαυτό της με περίεργα μικροσκοπικά βαζάκια με χάπια και να απορρίπτει σχεδόν κάθε τι που είχαν μαγειρεύσει για αυτήν και να ζητά κάτι άλλο, κάτι που συνήθως ήταν δύσκολο και αδύνατο να βρεθεί. Την πόρτα στη Miss Marple άνοιξε η Gladys, η οποία φαινόταν περισσότερο λυπημένη από όσο είχε φανταστεί η Miss Marple. Πέρασαν στο καθιστικό που αποτελούσε το 1/4 του προηγούμενου σαλονιού, το οποίο είχε χωριστεί σε τραπεζαρία, σαλόνι, μπάνιο και δωμάτιο της καμαριέρας. Και η Miss Lavinia σηκώθηκε για να την χαιρετήσει. Η Lavinia Skinner ήταν μια ψηλή, κοκαλιάρα γυναίκα, 50 χρονών. Είχε τραχιά φωνή και απότομους τρόπους. «Χαίρομαι που σας βλέπω», είπε. «Η Έμιλι είναι εξαπλωμένη. Αισθάνεται άσχημα σήμερα η καημένη. Θα ήθελα να σας δει. Η επίσκεψή σας θα της έφτιαχνε το κέφι. Αλλά υπάρχουν στιγμές που δεν έχει τη διάθεση να δει κανέναν. Η καημένη έχει τρομερή υπομονή». Η Miss Marple απάντησε ευγενικά. «Οι καμαριέρες ήταν το πιο δημοφιλές θέμα συζήτησης στο St. Mary Mead και έτσι δεν ήταν δύσκολο να στρέψει τη συζήτηση προς εκείνη την κατεύθυνση». Η Miss Marple είπε ότι άκουσε πως εκείνο το υπέροχο κορίτσι, η Gladys Holmes, θα έφευγε. Η Miss Lavinia έγνεψε καταφατικά.
Την Τετάρτη, την προηγούμενη εβδομάδα, έσπασε πράγματα, ξέρετε. Δεν μπορώ να το ανοιχτώ. Μισ Μάρπλ αναστέναξε και είπε ότι όλοι θα πρέπει να είμαστε ανεκτικοί αυτές τις μέρες. Είναι δύσκολο να βρει κανείς κορίτσια που να θέλουν να έρθουν να μείνουν στην εξοχή. Το σκέφτηκε καλά η Μισ Σκίνερ να αποχωριστεί την Γκλάντις. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο να βρεθούν καμαριέρες, παραδέχτηκε η Μισ Λαβίνια. Οι Ντέβερο δεν έχουν κανένα, αλλά δεν εκπλήσωμε. Όλη την ώρα τσακώνονται, ακούνε τζάζ όλη τη νύχτα, τρώνε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Εκείνο το κορίτσι δεν γνωρίζει πως να κρατάει ένα σπίτι. Λυπάμαι τον άντρα της. Μετά οι Λάρκιν, μόλις έχασαν την καμαριέρα τους. Φυσικά με τις συνδικές συνήθειες του δικαστή και την επιθυμία του για τσότα χαζρί, έτσι όπως το λέει αυτός, ώρα 6 το πρωί και με την κυρία Λάρκιν να προκαλεί πάντα προβλήματα, πάλι δεν εκπλήσωμαι. Η Τζάνετ της κυρίας Καρμάικλ είναι μόνιμη φυσικά, αν και κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά αντιπαθητική γυναίκα και φέρεται άσχημα στην ηλικιωμένη κυρία. Δεν νομίζετε λοιπόν ότι θα πρέπει να ξανασκεφτείτε την απόφασή σας για την Γκλάντις? Είναι πραγματικά καλό κορίτσι. Γνωρίζω όλη την οικογένειά της. Είναι τίμιοι και ανώτεροι άνθρωποι. Η Μισ Λαβίνια κούνησε το κεφάλι της. «Έχω τους λόγους μου», είπε σοβαρά. Η Μισ Μάρπλ μουρμούρισε. «Χάσατε μια καρφίτσα. Σας καταλαβαίνω». «Αλήθεια, ποιος σας το είπε?» «Μάλλον το κορίτσι θα το έκανε. Ειλικρινά, είμαι σχεδόν σίγουρη ότι η κοπέλα την πήρε. Και μετά φοβήθηκε και την έβαλε στη θέση της. Αλλά φυσικά δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα, αν δεν είναι απόλυτα σίγουρος». Άλλαξε θέμα. «Ελάτε να δείτε την Έμιλη, Μισ Μάρπλ. Είμαι σίγουρη ότι θα της κάνει καλό η επίσκεψή σας». Η Μισ Μάρπλ ακολούθησε ήρεμα τη Μισ Λαβίνια, η οποία χτύπησε μια πόρτα, της είπαν να περάσει και οδήγησε την καλεσμένη της στο καλύτερο δωμάτιο του διαμερίσματος, το οποίο ήταν αρκετά σκοτεινό, καθώς τα μισοκλεισμένα μπατζούρια εμπόδιζαν το φως να περάσει. Η Μισ Έμιλι ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι, απολαμβάνοντας ολοφάνερα το ημίχος και τα τελείωτα βάσανά της. Το ημίχος την έκανε να φαίνεται ένα λεπτό και αναποφάσιστο πλάσμα, με αρκετά γκριζοκίτρινα μαλλιά, τα οποία κατέληγαν σε μπούκλες και ήταν πρόχειρα τυλιγμένα γύρω από το κεφάλι της. Η όλη εικόνα έμοιαζε με τη φωλιά ενός πουλιού, για την οποία όμως κανένα πουλί που σέβεται τον εαυτό του δεν θα αισθανόταν περήφανο. Στο δωμάτιο υπήρχε μια μυρωδιά από ό,τι κολόν, βαγιάτικα μπισκότα και καμφορά. Με μισόκλειστα μάτια και σιγανή αδύναμη φωνή, η Έμιλι Σκίνερ εξήγησε ότι αυτή ήταν μία από τις κακές μέρες της. «Το χειρότερο πράγμα όταν είναι κανείς άρρωστος», είπε η Μισ Έμιλι με μελαγχολικό τόνο, «είναι ότι γνωρίζει πόσο επιβαρύνει τους άλλους γύρω του. Η Λαβίνια είναι πολύ καλή μαζί μου. Λάβη, αγαπητή μου, δεν θέλω να σου γίνομαι βάρος, αλλά είναι δυνατό η θερμοφόρα μου να γεμιστεί όπως μου αρέσει? Αν είναι υπερβολικά γεμάτη, με βαραίνει πάρα πολύ. Αν από την άλλη μεριά είναι ελαφριά, αμέσως χάνει τη θερμότητά της. Συγγνώμη, αγαπητή μου, δώσε τι μου, θα αφαιρέσω λίγο νερό. Ίσως αν πρόκειται να κάνεις κάτι τέτοιο, θα ήταν καλύτερο να την ξαναγεμίσεις. Δεν υπάρχουν φρυγανιές στο σπίτι, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι, δεν με πειράζει. Λίγο ελαφρύ τσάι με μία φέτα λεμόνι. Δεν υπάρχει ούτε λεμόνι. Όχι, πράγματι. Δεν θα μπορούσα να πιω τσάι χωρίς λεμόνι. Νομίζω ότι το γάλα ξύνησε σήμερα το πρωί. Δεν μπόρεσα να βάλω γάλα στο τσάι μου. Δεν πειράζει, τα καταφέρνω και χωρίς τσάι. Μόνο που αισθάνομαι τόσο αδύναμη. Τα στρίδια, λένε, είναι πολύ θρεπτικά. Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσα να δοκιμάσω μερικά. Όχι, όχι, δεν είναι ανάγκη να τα βρεις σήμερα. Είναι τόσο αργά. Μπορώ να περιμένω μέχρι αύριο. Η Λαβίνια έφυγε από το δωμάτιο μουρμουρίζοντας ακατάληπτα ότι μπορούσε να πάει με το ποδήλατο στο χωριό. Η Μισ Έμιλι χαμογέλασε αδύναμα στην επισκέπτριά της και τόνισε ότι δεν της άρεσε να προκαλεί φασαρίες σε κανένα. Η Μισ Μάρπλ είπε στην Έντνα εκείνο το βράδυ ότι το διάβημά της δεν είχε κανένα αποτέλεσμα.
Φοβόταν πολύ ότι ήδη κυκλοφορούσαν στο χωριό ψήθυροι για την ανέντιμη συμπεριφορά της Γκλάντης. Στο ταχυδρομείο η Miss Weatherby την αντιμετώπισε λέγοντας: «Αγαπητή μου Τζέιν, της έδωσαν μια συστατική επιστολή που έλεγε ότι ήταν πρόθυμη, έξυπνη και αξιοπρεπής, αλλά δεν ανέφερε καθόλου την τιμιότητα. Αυτό για μένα σημαίνει πολλά. Άκουσα ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα με μια καρφίτσα. Νομίζω ότι θα υπάρχει κάποια δόση αλήθειας σε αυτό, ξέρεις, γιατί κανένας δεν αφήνει έναν υπηρέτη να φύγει εύκολα σήμερα, εκτός αν πρόκειται για κάτι σοβαρό». «Θα δυσκολευτούν να βρουν κάποια άλλη. Τα κορίτσια δεν είναι πρόθυμα να πάνε στο Old Hall. Φοβούνται μήπως δεν μπορούν να επιστρέφουν στο σπίτι τους όταν έχουν έξοδο. Θα το δεις, οι Σκίνερ δεν θα βρουν καμία άλλη καμαριέρα. Και τότε ίσως η φοβερή υποχόνδρη αδερφή αναγκαστεί να σηκωθεί και να κάνει κάτι». Μεγάλη ήταν η απογοήτευση στο χωριό όταν μαθεύτηκε ότι οι δεσποινίδες Σκίνερ προσέλαβαν από ένα πρακτορείο μία νέα καμαριέρα η οποία από κάθε άποψη ήταν ένα τέλειο υπόδειγμα. Διαθέτει 3 χρόνια προϋπηρεσία και τη συστήνουν με θερμά λόγια. Προτιμά την εξοχή και μάλιστα ζητάει μικρότερο μισθό σε σύγκριση με την Γκλάντης. Πιστεύω ότι σταθήκαμε πολύ τυχερές». «Λοιπόν, πράγματι», είπε η Miss Marple, η οποία πληροφορήθηκε αυτές τις λεπτομέρειες από τη Miss Lavinia στο ηχθειοπολείο. «Φαίνεται πολύ καλή για να είναι αληθινή». Μετά, στο St. Mary Mead, κυκλοφόρησε η φήμη ότι το υπόδειγμα μπορεί να άλλαζε γνώμη την τελευταία στιγμή και να μην εμφανιζόταν. Ωστόσο, κανένα από αυτά τα προγνωστικά δεν βγήκε αληθινό και το χωριό είχε την ευκαιρία να παρατηρήσει τον οικιακό θησαυρό ονόματι Mary Higgins να διασχίσει το χωριό με ένα ταξί προς το Old Hall. Κατά κοινή ομολογία η εμφάνισή της ήταν καλή, μια γυναίκα προσεκτικά αντιμένη που φαινόταν αξιοσέβαστη. Όταν η Miss Marple επισκέφτηκε ξανά το Old Hall με την πρόφαση ότι ψάχνει εθελοντές που θα αναλάμβαναν τους πάγκους στο φιλανθρωπικό παζάρι που διοργάνωνε το πρεσβυτέριο, η Mary Higgins άνοιξε την πόρτα. Σίγουρα ήταν μια επιβλητική υπηρέτρια που με την πρώτη ματιά έμοιαζε 40 χρονών, με καλοκτενισμένα μαλλιά, ροδαλά μάγουλα, με παχουλό σώμα, διακριτικά δυμένο στα μαύρα, με άσπρη ποδιά και σκούφο. Ο καλός παραδοσιακός τύπος καμαριέρας, όπως εξήγησε η Miss Marple αργότερα, και με τη σωστή, σιγανής, γεμάτη σεβασμό φωνή, τόσο διαφορετική από τη δυνατή και έντρινη προφορά της Γκλάντης. Η Miss Lavinia φαινόταν λιγότερο ανήσυχη από ό,τι συνήθως, και αν και λυπόταν που δεν μπορούσε να αναλάβει έναν πάγκο στο παζάρι εξαιτίας της φροντίδας της αδερφής της, ωστόσο προσέφερε μία γενναιόδορη χρηματική εισφορά και υποσχέθηκε να συμβάλλει στο παζάρι, προσφέροντας μία συλλογή από σετ καθαρισμού πενών και κάλτσες για μωρά. Η Miss Marple σχολίασε ότι η Miss Lavinia φαινόταν πολύ πιο ήρεμη. «Πράγματι, αισθάνομαι ότι οφείλω πολλά στη Mary. Είμαι τόσο ευχαριστημένη που πήρα την απόφαση να διώξω το άλλο κορίτσι. Η Mary είναι πραγματικά πολύτιμη. Μαγειρεύει υπέροχα, έχει πολύ υπομονή και διατηρεί το μικρό μας διαμέρισμα πραγματικά καθαρό. Αερίζει τα στρώματα κάθε μέρα και είναι πραγματικά υπέροχη με την Έμιλη». Η Miss Marple βιάστηκε να ρωτήσει για την Έμιλη. «Ο ικανημένη δεν αισθάνεται πολύ καλά τον τελευταίο καιρό. Δεν το θέλει, αλλά φυσικά κάνει πράγματα πολύ δύσκολα μερικές φορές. Θέλει να τις μαγειρεύουν κάποια συγκεκριμένα φαγητά και ύστερα όταν αυτό που ζήτησε είναι έτοιμο, λέει ότι δεν μπορεί να το φάει και ύστερα από μισή ώρα το θέλει πάλι. Αλλά το φαγητό έχει χαλάσει και πρέπει να μαγειρευτεί όλο από την αρχή. Όλα αυτά είναι πολλή δουλειά, αλλά ευτυχώς τη Μέρη δεν φαίνεται να την πειράσει καθόλου. Είναι η συνηθισμένη να φροντίζει τετραπληγικούς», λέει, «και τους καταλαβαίνει. Είναι μεγάλη ανακούφιση για μένα». «Αγαπητή μου», είπε η Miss Marple, «είστε τυχεροί». «Ναι, πράγματι. Αισθάνομαι ότι η Μέρη ήταν η απάντηση στις προσευχές μας». «Μου φαίνεται ότι είναι πολύ καλή για να είναι αληθινή», είπε η Miss Marple. «Λοιπόν, θα ήμουν προσεκτική αν ήμουν στη θέση σας». Η Lavinia Skinner αγνόησε αυτή την παρατήρηση και είπε: «Ο κάνω ό,τι μπορώ για να την κάνω να αισθανθεί άνετα. Δεν ξέρω τι θα έκανα αν έφευγε».
Δεν πιστεύω ότι θα φύγει πριν να είναι έτοιμη να φύγει, είπε η Miss Marple και κοίταξε πολύ επίμονα την οικοδέσποινα. Η Miss Lavinia είπε, όταν κανείς δεν ανησυχεί για το σπίτι, νιώθει ότι είναι μεγάλο βάρος, ότι νιώθει ότι ένα μεγάλο βάρος φεύγει από το μυαλό του. Έτσι δεν είναι. Πώς θα πάει η μικρή σας Έντνα? Θα πηγαίνει αρκετά καλά. Δεν κάνει τεράστιες πρόοδους όπως η μέρη σας. Ξέρω όμως τα πάντα για την Έντνα, γιατί έχει μεγαλώσει εδώ, στο χωριό. Καθώς βγήκε στο χολ, άκουσε τη φωνή της άρρωστης να υψώνεται γκρινιάζοντας. Αυτή η κομπρέσα έχει στεγνώσει. Ο δόκτωρ Άλερτον είπε με ακρίβεια ότι οι κομπρέσες πρέπει να είναι υγρές και να ανανεώνονται συνέχεια. Εντάξει, εντάξει, άφησε τη. Θέλω ένα φλιτζάνι τσάι και ένα βραστό αυγό. Βρασμένο μόνο 3,5 λεπτά. Και θυμήσου, πες τη Λαβίνια να έρθει εδώ. Η ικανότατη Μέρη βγήκε από το υπνοδωμάτιο και είπε στη Λαβίνια, «Η Miss Emily σε ζητάει, κυρία», και προχώρησε για να ανοίξει την πόρτα στη Miss Marple, βοηθώντας την να φορέσει το παλτό της και δίνοντάς της την ομπρέλα της με τον πιο άψογο τρόπο. Η Miss Marple πήρε την ομπρέλα, στη συνέχεια την άφησε να πέσει, προσπάθησε να τη σηκώσει και ενώ ακόμα προσπαθούσε, της έπεσε η τσάντα της, η οποία άνοιξε και το περιεχόμενό της σκόρπισε στο πάτωμα. Η Μέρη ευγενικά μάζεψε διάφορα μικροπράγματα, ένα μαντίλι, ένα βιβλίο διευθύνσεων, ένα παλαιομοδίτικο δερμάτινο πορτοφόλι, 2 σελίνια, 3 πένες και ένα ραφτωτό κομμάτι καραμέλας μέντας. Η Miss Marple πήρε το τελευταίο κοιτάζοντάς τον μπερδεμένη. «Ο Θεέ μου, πρέπει να είναι του μικρού γιού της κυρίας Κλέμεντ. Τη μασούλα για θυμάμαι και μετά πήρε την τσάντα μου να παίξει. Πρέπει να την έβαλε μέσα. Κολλάει πάρα πολύ, έτσι δεν είναι? Να την πετάξω, κυρία? Θα μπορούσες να το κάνεις. Σε ευχαριστώ πολύ». Ύστερα η Μέρη έσκυψε για να σηκώσει και το τελευταίο αντικείμενο που βρισκόταν στο πάτωμα. Ένα μικρό καθρέφτη. Μόλις τον πήρε στα χέρια της, η Miss Marple αναφώνησε με ζήλο. «Τι τυχερή είμαι που δεν έσπασε». Στη συνέχεια έφυγε, ενώ η Μέρη στεκόταν ευγενικά δίπλα στην πόρτα, κρατώντας την καραμέλα στο χέρι της με εντελώς ανέκφραστο πρόσωπο. Για 10 ακόμα μέρες το Saint Mary Mead άντεξε να ακούει για τα κατορθώματα του θησαυρού της Miss Lavinia και της Miss Emily. Την 11η μέρα το χωριό αναστατώθηκε από πολύ νωρίς. Η Μέρη, το υπόδειγμα καμαριέρας, είχε εξαφανιστεί. Δεν είχε κοιμηθεί στο κρεβάτι της και η μπροστινή πόρτα βρέθηκε διάπλατα ανοιχτή. Είχε φύγει ήσυχα κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά δεν έλειπε μόνο η Μέρη. 2 καρφίτσες και 5 δαχτυλίδια της Miss Lavinia έλειπαν επίσης. Το ίδιο έγινε και με 3 δαχτυλίδια, 1 μεταγιόν, 1 βραχιόλι και 4 καρφίτσες της Miss Emily. Ήταν η αρχή της καταστροφής. Η νεαρή κυρία Ντεβερό είχε χάσει τα διαμάντια της, τα οποία κρατούσε σε ένα ξεκλείδωτο σιρτάρι, και επίσης μερικές ακριβές γούνες, οι οποίες ήταν γαμήλια δώρα. Ο δικαστής και η σύζυγός του είχαν χάσει τα κοσμήματά τους και κάποιο χρηματικό ποσό. Η κυρία Carmichael ήταν το μεγαλύτερο θύμα. Όχι μόνο έλειπαν τα πολύτιμα κοσμήματά της, αλλά και ένα τεράστιο χρηματικό ποσό που είχε στο διαμέρισμα. Ήταν η βραδιά εξόδου της Τζάνετ και η κυρία της έλειπε από το σπίτι, καθώς είχε τη συνήθεια να περπατάει στον κήπο το δειλινό και να μιμείται φωνές πουλιών και να σκορπίζει ψίχουλα. Ήταν ξεκάθαρο ότι η Μέρη, η τέλεια καμαριέρα, είχε στη διάθεσή της τα κλειδιά όλων των διαμερισμάτων. Είναι αλήθεια ότι στο Saint Mary Mead επικρατούσε ένα είδος αρρωστημένης ικανοποίησης. Η Miss Lavinia είχε καυχηθεί πολύ για την υπέροχη Μέρη της. Και από την αρχή, αγαπητοί μου, ήταν παρά μόνο μία κοινή κλέφτρα. Ύστερα από λίγες μέρες το χωριό αναστατώθηκε από μία νέα αποκάλυψη. Σαν να μην ήταν αρκετό το γεγονός ότι η Μέρη εξαφανίστηκε ξαφνικά, το γραφείο εργασίας που την πρότεινε και είχε εγγυηθεί για τις συστατικές επιστολές της, διαπίστωσε με ανησυχία ότι η γυναίκα που είχε κάνει αίτηση σε αυτούς ως Μέρη Higgins τους είχε εξαπατήσει. Το όνομα ανήκε σε μία πραγματική καμαριέρα που στην πραγματικότητα ζούσε ήσυχα με την αδερφή της, ενός πανεπιστημιακού καθηγητή σε ένα μέρος της Κορνουάλης. Διαβολεμένα έξυπνη όλη η υπόθεση, αναγκάστηκε να παραδεχτεί ο επιθεωρητής Σλακ. «Αν θέλετε τη γνώμη μου, η γυναίκα συνεργάζεται με συμμορία.
Συνέβη μια περίπου ίδια περίπτωση στο Northumberland πριν από ένα χρόνο. Τα κλοπημαία ποτέ δεν βρέθηκαν και αυτή ποτέ δεν πιάστηκε. Ωστόσο εμείς στο Ματς Μπένχαμ θα τα καταφέρουμε καλύτερα. Ο επιθεωρητής Σλακ ήταν ένας άντρας που είχε πάντα αυτοπεποίθηση. Παρ' όλα αυτά πέρασαν εβδομάδες και η Μέρι Χίγκινς παρέμενε θριαμβευτικά ελεύθερη. Μάταιο ο επιθεωρητής Σλακ έβαζε τα δυνατά του. Η μη Σλαβίνια συνεχώς έκλαιγε. Η μη Έμιλι ήταν τόσο αναστατωμένη και αισθανόταν τόσο ανήσυχη για την κατάστασή της που φώναξε τον γιατρό Χάιντοκ. Όλο το χωριό ανυπομονούσε να μάθει τη γνώμη του γιατρού σχετικά με τους ισχυρισμούς της μη Έμιλι ότι είναι άρρωστη, αλλά φυσικά κανένας δεν τολμούσε να τον ρωτήσει. Ικανοποιητικές πληροφορίες έδωσε για το ζήτημα αυτό ο κύριος Μικ, ο βοηθός του φαρμακοποιού, ο οποίος έβγαινε με την Κλάρα, την καμαριέρα της κυρίας Πράις Ρίντλεϊ. Έτσι το χωριό έμαθε ότι ο νεαρός Χάιντοκ, ο γιατρός Χάιντοκ, της είχε συστήσει ένα μείγμα ασαφέτιδας και βαλεριάνας, τα οποία σύμφωνα με τον κύριο Μικ ήταν η κλασική θεραπεία για τους καταφατασίαν ασθενείς στο στρατό. Λίγο αργότερα μαθαίρθηκε ότι η μης Έμιλι δεν ήθελε να σταματήσει την ιατρική θεραπεία που ακολουθούσε μέχρι τότε και εξαιτίας της κακής κατάστασης της υγείας της έκρινε ότι ήταν καλύτερο για την ίδια να βρίσκεται κοντά στον ειδικό γιατρό στο Λονδίνο, ο οποίος καταλάβαινε την κατάστασή της. Ήταν δίκαιο, είπε, και για τη Λαβίνια. Έτσι το διαμέρισμα θα υπενιγιαζόταν. Λίγες μέρες μετά από αυτό, η μης Μάρπλ, μάλλον αναψοκοκκινισμένη, μπήκε στο αστυνομικό τμήμα του Ματς Μπένχαμ και ζήτησε τον επιθεωρητή Σλακ. Ο επιθεωρητής Σλακ δεν συμπαθούσε τη μης Μάρπλ, αλλά αντιλήφθηκε ότι ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος, ο συνταγματάρχης Μέλτσερ, δεν συμμεριζόταν την άποψή του. Φανερά κακοδιάθετος, πάντως, τη δέχτηκε. «Καλό απόγευμα, μης Μάρπλ. Πώς μπορώ να σας φανώ χρήσιμος?» «Ω, μου φαίνεται ότι είστε βιαστικός», είπε η μης Μάρπλ. «Υπάρχει πολλή δουλειά», είπε ο επιθεωρητής Σλακ, «αλλά έχω λίγο χρόνο στη διάθεσή μου. Ελπίζω ότι θα πω σωστά αυτά που θέλω να πω. Είναι δύσκολο, ξέρετε, να εκφραστεί κανείς σωστά, δεν νομίζετε?» «Ίσως όμως όχι. Αλλά βλέπετε, εγώ δεν ανατράφηκα με τον σύγχρονο τρόπο. Είχα μόνο μία γκουβερνάντα, ξέρετε, που μου μάθαινε τις χρονολογίες που βασίλεψαν οι βασιλιάδες της Αγγλίας και μου προσέφερε μονάχα γενικές γνώσεις. Και το δόκτωρ Μπρόουερ, ο οποίος μου έμαθε τα τρία είδη ασθενειών που πλήττουν το σιτάρι, περονόσπορος, μούχλα. Και ποια ήταν η τρίτη, μήπως ήταν οι μύκητες?» «Ήρθατε εδώ για να μιλήσουμε για τους μύκητες?» ρώτησε ο επιθεωρητής Σλακ, καθώς άρχισε να εκνευρίζεται. «Ω, όχι, όχι». Η μης Μάρπλ αρνήθηκε βιαστικά ότι η επιθυμία της ήταν να μιλήσει για τους μύκητες. «Ήταν μόνο ένα παράδειγμα, ξέρετε. Επιπλέον με δίδαξαν πως φτιάχνονται οι βελόνες και όλα αυτά. Πολυλογίες, βλέπετε, που δεν αφήνουν κάποιον να μπει κατευθείαν στο θέμα. Πράγμα το οποίο σκοπεύω να κάνω. Πρόκειται για την καμαριέρα της μης Σκίνερ, την Gladys, βλέπετε?» «Τη Μέρι Χίγκινς, θέλετε να πείτε?» είπε ο επιθεωρητής Σλακ, διορθώνοντάς τη. «Ω, μάλιστα, αυτή είναι η δεύτερη καμαριέρα. Αλλά εγώ εννοώ την Gladys Χόλμς, μία μάλλον αυθάδης κοπέλα που είναι υπερβολικά ευχαριστημένη με τον εαυτό της, αλλά ταυτόχρονα πολύ τίμια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να της το αναγνωρίσουμε». «Δεν υπάρχει καμία κατηγορία εναντίον της, από όσο ξέρω», είπε ο επιθεωρητής. «Ξέρω ότι δεν υπάρχει κατηγορία, αλλά αυτό απλώς χειροτερεύει την κατάσταση, γιατί βλέπετε οι άνθρωποι συνεχίζουν να σκέφτονται διάφορα πράγματα». «Ω Θεέ μου, το ξέρω ότι δεν θα σας τα εξηγούσα καλά. Αυτό που εννοώ είναι ότι είναι σημαντικό να βρεθεί η Μέρι Χίγκινς. Εσείς δεν έχετε καμία ιδέα ως προς αυτό το ζήτημα?» ρώτησε ο επιθεωρητής Σλακ. «Λοιπόν, για να είμαι ειλικρινής έχω», είπε η μης Μάρπλ. «Μπορώ να σας κάνω μία ερώτηση. Χρησιμεύουν στη δουλειά σας τα δαχτυλικά αποτυπώματα?» «Α, η πανούργα αυτή η γυναίκα ήταν πολύ έξυπνη όσον αφορά τα δαχτυλικά της αποτυπώματα», είπε ο επιθεωρητής Σλακ. «Έκανε τις περισσότερες δουλειές φορώντας πλαστικά γάντια ή γάντια καμαριέρας και ήταν προσεκτική. Σκούπισε καλά το δωμάτιό της και τον νηπτήρα. Δεν κατορθώσαμε να βρούμε ούτε ένα αποτύπωμα σε όλο το μέρος».
Αν είχατε τα δαχτυλικά της αποτυπώματα, θα σας βοηθούσε? Ίσως, κυρία μου. Μπορεί να τα γνωρίζουν στη Scotland Yard. Αυτή δεν είναι η πρώτη της δουλειά, θα έλεγα. Η Miss Marple συμφώνησε. Γνεύοντας το κεφάλι, άνοιξε την τσάντα της και έβγαλε ένα μικρό κουτάκι για κάρτες. Μέσα στο κουτάκι, πάνω σε βαμβάκι, ήταν ένας μικρός καθρέπτης. «Είναι ο μικρός καθρέπτης της τσάντας μου», είπε η Miss Marple. «Τα δαχτυλικά αποτυπώματα της καμαριέρας είναι πάνω σε αυτόν. Πιστεύω ότι είναι αρκετά. Είχε αγγίξει μια εξαιρετικά κολλώδη ουσία, ένα λεπτό πριν ακουμπήσει τον καθρέφτη». Ο επιθεωρητής Σλακ την κοίταξε με έκπληξη. «Πήρατε τα δαχτυλικά της αποτυπώματα επίτηδες?» «Φυσικά». «Την υποψιαζόσασταν από τότε?» «Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση ότι ήταν πολύ καλή για να είναι αληθινή. Το είχα πει έμεσα στη Miss Lavinia, αλλά αυτή αγνόησε τη συμβουλή μου. Βλέπετε, κυρία επιθεωρητά, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν υποδειγματικές καμαριέρες σήμερα. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε τα ελαττώματά μας και το υπηρετικό προσωπικό δείχνει τα δικά του πολύ γρήγορα». «Λοιπόν», είπε ο επιθεωρητής Σλακ, ανακτώντας την ψυχραιμία του, «σας είμαι υπόχρεος. Θα τα στείλουμε στη Scotland Yard και θα δούμε τι μπορούν να μας πούν». Σταμάτησε. Η Miss Marple είχε γύρει το κεφάλι της από τη μία μεριά και τον κοίταζε με νόημα. «Δεν θα σκεφτόσασταν επιθεωρητά να ψάξετε λίγο πιο κοντά?» «Τι εννοείτε, Miss Marple?» «Είναι δύσκολο να το εξηγήσω, αλλά όταν τυχαίνει σε κάποιον κάτι περίεργο, το παρατηρεί. Αν και τις περισσότερες φορές τα περίεργα πράγματα είναι απλώς ανοησίες. Το ένιωθα από την αρχή, ξέρετε. Εννοώ για την Gladys και την καρφίτσα. Είναι τίμιο κορίτσι, δεν πήρε την καρφίτσα. Τότε γιατί η Miss Skinner πίστεψε ότι την πήρε?» «Η Miss Skinner δεν είναι ανόητη. Απεναντίας. Γιατί βιάστηκε τόσο πολύ να διώξει ένα κορίτσι που ήταν καλή καμαριέρα τη στιγμή που είναι τόσο δύσκολο να βρει κανείς υπηρέτες? Ήταν παράξενο, ξέρετε. Έτσι άρχισε να με προβληματίζει και με προβλημάτισε πολύ. Και παρατήρησε και ένα άλλο παράξενο πράγμα. Η Miss Emily είναι υποχόνδρια, αλλά είναι η πρώτη υποχόνδρια που δεν φώναξε το γιατρό αμέσως. Οι υποχόνδροι αγαπούν τους γιατρούς. Η Miss Emily όμως όχι». «Τι υπονοείτε, Miss Marple?» «Εννοώ ότι η Miss Lavinia και η Miss Emily είναι ιδιόρυθμες γυναίκες. Η Miss Emily περνάει τον καιρό της σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και είμαι σίγουρη ότι φοράει περούκα. Υποστηρίζω το εξής. Είναι απολύτως δυνατό για μια λεπτή, χλωμή, γκριζομάλα γυναίκα με τσιριχτή φωνή να είναι η ίδια με μια ροδαλή, παχουλή γυναίκα με μαύρα μαλλιά. Και δεν έχω βρει κανέναν που να είδε ποτέ τη Miss Emily και τη Mary Higgins την ίδια στιγμή. Η Miss Emily είχε αρκετό καιρό στη διάθεσή της να φτιάξει αντικλήθια, να μάθει ό,τι χρειάζεται για τους άλλους ενίκους και ύστερα να ξεφορτωθεί τον τόπιο κορίτσι. Η Miss Emily έκανε ένα σύντομο περίπατο στην εξοχή μία νύχτα και έφτασε στο σταθμό ως Mary Higgins την επόμενη μέρα. Και έπειτα, τη σωστή στιγμή, η Mary Higgins εξαφανίστηκε και ξέσπασε η γενική κατακραυγή εναντίον της. Θα σας πω που να τη βρείτε, επιθεωρητά. Στον καναπέ της Miss Emily. Πάρτε τα δαχτυλικά της αποτυπώματα, αν δεν με πιστεύετε, αλλά θα δείτε ότι έχω δίκιο. Δύο πανέξυπνες κλέφτρες είναι οι Skinner και αναμφίβολα συνεργάζονται με ένα έξυπνο σύστημα κλεπταποδόχων. Αλλά δεν θα ξεφύγουν αυτή τη φορά. Δεν πρόκειται να επιτρέψω να σπηλωθεί ο τίμιος χαρακτήρας ενός κοριτσιού από το χωριό μας. Η Gladys Holmes είναι τίμια και όλοι πρόκειται να το μάθουν. Καλό σας απόγευμα». Η Miss Marple είχε βγει έξω πριν ο επιθεωρητής Σλακ συνέρθει από την έκπληξή του. «Έχει γούστο», μουρμούρισε. «Αναρωτιέμαι αν έχει δίκιο». Γρήγορα διαπίστωσε ότι η Miss Marple είχε δίκιο και πάλι. Ο διοικητής Μέλτσετ έδωσε συγχαρητήρια στον Σλακ για την ικανότητά του και η Miss Marple προσκάλεσε για τσάι την Gladys και την Edna και τη συμβούλευσε σοβαρά ότι έπρεπε να βρει σταθερή εργασία όταν της τύχαινε μια καλή περίπτωση. Τέλος της ιστορίας, η υπόθεση της τέλειας καμαριέρας. Διασχίσει το χωριό με ένα ταξί προς το Old Hall. Κατά κοινή ομολογία, η εμφάνισή της ήταν καλή.
μία γυναίκα προσεκτικά ντυμένη που φαινόταν αξιοσέβαστη. Όταν η Miss Marple επισκέφθηκε ξανά το Old Hall με την πρόφαση ότι ψάχνει εθελοντές που θα αναλάμβαναν τους πάγκους στο φιλανθρωπικό παζάρι που διοργάνωνε το πρεσβυτέριο, η Mary Higgins άνοιξε την πόρτα. Σίγουρα ήταν μια επιβλητική υπηρέτρια που με την πρώτη ματιά έμοιαζε 40 χρονών, με καλοκτενισμένα μαλλιά, ροδαλά μάγουλα, με παχουλό σώμα, διακριτικά ντυμένο στα μαύρα, με άσπρη ποδιά και σκούφο. Ο καλός παραδοσιακός τύπος καμαριέρας, όπως εξήγησε η Miss Marple αργότερα, και με τη σωστή, σιγανής, γεμάτη σεβασμό φωνή, τόσο διαφορετική από τη δυνατή και ένδρινη προφορά της Gladys. Η Miss Lavinia φαινόταν λιγότερο ανήσυχη από ό,τι συνήθως, κι αν και λυπόταν που δεν μπορούσε να αναλάβει έναν πάγκο στο παζάρι εξαιτίας της φροντίδας της αδερφής της, ωστόσο προσέφερε μία γενναιόδορη χρηματική εισφορά και υποσχέθηκε να συμβάλλει στο παζάρι, προσφέροντας μία συλλογή από σετ καθαρισμού πενών και κάλτσες για μωρά. Η Miss Marple σχολίασε ότι η Miss Lavinia φαινόταν πολύ πιο ήρεμη. «Πράγματι, αισθάνομαι ότι οφείλω πολλά στη Μέρη. Είμαι τόσο ευχαριστημένη που πήρα την απόφαση να διώξω το άλλο κορίτσι. Η Μέρη είναι πραγματικά πολύτιμη. Μαγειρεύει υπέροχα, έχει πολύ υπομονή και διατηρεί το μικρό μας διαμέρισμα πραγματικά καθαρό. Αερίζει τα στρώματα κάθε μέρα και είναι πραγματικά υπέροχη με την Έμιλη». Η Miss Marple βιάστηκε να ρωτήσει για την Έμιλη. «Ο η καημένη δεν αισθάνεται πολύ καλά τον τελευταίο καιρό. Δεν το θέλει, αλλά φυσικά κάνει πράγματα πολύ δύσκολα μερικές φορές. Θέλει να της μαγειρεύουν κάποια συγκεκριμένα φαγητά και ύστερα όταν αυτό που ζήτησε είναι έτοιμο, λέει ότι δεν μπορεί να το φάει και ύστερα από μισή ώρα το θέλει πάλι. Αλλά το φαγητό έχει χαλάσει και πρέπει να μαγειρευτεί όλο από την αρχή. Όλα αυτά είναι πολλή δουλειά, αλλά ευτυχώς τη Μέρη δεν φαίνεται να την πειράσει καθόλου. Είναι συνηθισμένη να φροντίζει τετραπληγικούς, λέει, και τους καταλαβαίνει. Είναι μεγάλη ανακούφιση για μένα». «Αγαπητή μου», είπε η Miss Marple, «είστε τυχερή». «Ναι, πράγματι. Αισθάνομαι ότι η Μέρη ήταν η απάντηση στις προσευχές μας». «Μου φαίνεται ότι είναι πολύ καλή για να είναι αληθινή», είπε η Miss Marple. «Λοιπόν, θα ήμουν προσεκτική αν ήμουν στη θέση σας». Η Lavinia Skinner αγνόησε αυτή την παρατήρηση και είπε: «Ο κάνω ό,τι μπορώ για να την κάνω να αισθανθεί άνετα. Δεν ξέρω τι θα έκανα αν έφευγε». Που γύρω του εκτινόταν το δάσος και ένας δεντροφυτεμένος κήπος. Καθώς είχε αποδειχτεί ότι ήταν αδύνατο να νοικιαστεί ή να πωληθεί έτσι όπως ήταν, ένας επιχειρηματίας μεσίτης το είχε διαρρέσει σε 4 διαμερίσματα, είχε προσθέσει κεντρική παροχή ζεστού νερού και είχε αφήσει τη χρήση του ισογείου κοινή για όλους τους ενίκους. Το πείραμα έφερε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Μία πλούσια και ιδιόρυθμη ηλικιωμένη κυρία μαζί με την καμαριέρα της νίκιασαν το ένα διαμέρισμα. Η γριά κυρία είχε πάθος για τα πουλιά και επέλεγε κάθε μέρα ενδύματα με φτερά για να παραστεί στα γεύματα. Ένας συνταξιούχος συνδός δικαστής με τη γυναίκα του νίκιασαν το δεύτερο διαμέρισμα. Ένα νέο ζευγάρι πρόσφατα παντρεμένο πήρε το τρίτο και το τέταρτο είχε νοικιαστεί μόλις 2 μήνες πριν από 2 ανήπαντρες κυρίες με το όνομα Skinner. Τα 4 ζευγάρια ενίκων δεν είχαν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους, καθώς κανένα από αυτά δεν είχε τίποτα κοινό με τα άλλα. Είχε μαθευτεί ότι ο σπιτονικοκύρης είχε πει ότι το γεγονός αυτό ήταν θαυμάσιο. Φοβόταν ότι οι φιλίες θα κατέληγαν σε διαφωνίες, στις οποίες θα ακολουθούσαν παράπονα σε αυτόν. Η Miss Marple είχε συστηθεί με όλους τους ενίκους, αλλά δεν γνώριζε κανέναν καλά. Η μεγαλύτερη Miss Skinner, η Miss Lavinia, ήταν, θα μπορούσε να πει κανείς, το εργαζόμενο μέλος της οικογένειας. Η Miss Emily, η μικρότερη, περνούσε τον περισσότερο χρόνο της στο κρεβάτι, κάνοντας πολλά παράπονα, τα οποία όμως, κατά την επικρατούσα γνώμη στο St. Mary Mead, ήταν φανταστικά. Μόνο η Miss Lavinia πίστευε με αφοσίωση το μαρτύριο και την υπομονή με την οποία αντιμετώπιζε η αδερφή της την ασθένειά της και πρόθυμα έκανε θελήματα και έτρεχε πάνω κάτω στο χωριό για πράγματα που ξαφνικά επιθύμησε η αδερφή μου. Στο St. Mary Mead επικρατούσε η άποψη ότι αν η Miss Emily υπέφερε το μισό από όσο έλεγε ότι υπέφερε, θα είχε φωνάξει το γιατρό Χάιντοκ εδώ και πολύ καιρό.
Αλλά η Μισ Έμιλι, όταν της πρότειναν να το κάνει, έκλεισε τα μάτια της με υπεροπτικό τρόπο και μουρμούρισε ότι η περίπτωσή της δεν ήταν απλή. Οι καλύτεροι ειδικοί στο Λονδίνο είχαν σαστήσει και ότι ένας θαυμάσιος νέος γιατρός την είχε εισαγάγει σε μια επαναστατική θεραπεία και ότι πραγματικά ήλπιζε ότι η υγεία της θα βελτιωνόταν με αυτήν. Κανένας ανιαρός παθολόγος δεν θα μπορούσε να καταλάβει την περίπτωσή της. «Και η γνώμη μου είναι», είπε η ντόμπρα Miss Hartnell, «ότι κάνει πολύ καλά που δεν τον φωνάζει. Ο καλός γιατρός Χάιντοκ, με τον άνετο τρόπο του, θα της έλεγε ότι δεν έχει τίποτα και ότι πρέπει να σηκωθεί και να μην δημιουργεί προβλήματα. Αν πειθόταν να τον φωνάξει, θα της έκανε πολύ καλό». Καθώς όμως δεν ακολούθησε μια τόσο ριζοσπαστική θεραπεία, η Miss Emily την πόρτα στη Miss Marple άνοιξε η Gladys, η οποία φαινόταν περισσότερο λυπημένη από όσο είχε φανταστεί η Miss Marple. Πέρασαν στο καθιστικό που αποτελούσε το 1/4 του προηγούμενου σαλονιού, το οποίο είχε χωριστεί σε τραπεζαρία, σαλόνι, μπάνιο και δωμάτιο της καμαριέρας. Και η Miss Lavinia σηκώθηκε για να την χαιρετήσει. Η Lavinia Skinner ήταν μια ψηλή, κοκαλιάρα γυναίκα, 50 χρονών. Είχε τραχιά φωνή και απότομους τρόπους. «Χαίρομαι που σας βλέπω», είπε. «Η Έμιλι είναι εξαπλωμένη. Αισθάνεται άσχημα σήμερα η καημένη. Θα ήθελα να σας δει. Η επίσκεψή σας θα της έφτιαχνε το κέφι. Αλλά υπάρχουν στιγμές που δεν έχει τη διάθεση να δει κανέναν. Η καημένη έχει τρομερή υπομονή». Η Miss Marple απάντησε ευγενικά. «Οι καμαριέρες ήταν το πιο δημοφιλές θέμα συζήτησης στο St. Mary Mead και έτσι δεν ήταν δύσκολο να στρέψει τη συζήτηση προς εκείνη την κατεύθυνση». Η Miss Marple είπε ότι άκουσε πως εκείνο το υπέροχο κορίτσι, η Gladys Holmes, θα έφευγε. Η Miss Lavinia έγνεψε καταφατικά. «Την Τετάρτη, την προηγούμενη εβδομάδα, έσπασε πράγματα, ξέρετε. Δεν μπορώ να το ανοιχτώ». Η Miss Marple αναστέναξε και είπε ότι όλοι θα πρέπει να είμαστε ανεκτικοί αυτές τις μέρες. Είναι δύσκολο να βρει κανείς κορίτσια που να θέλουν να έρθουν να μείνουν στην εξοχή. Το σκέφτηκε καλά η Miss Skinner να αποχωριστεί την Gladys. «Το ξέρω ότι είναι δύσκολο να βρεθούν καμαριέρες», παραδέχτηκε η Miss Lavinia. «Οι Ντέβερο δεν έχουν κανένα, αλλά δεν εκπλήσωμαι. Όλη την ώρα τσακώνονται, ακούνε τζάζ όλη τη νύχτα, τρώνε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Εκείνο το κορίτσι δεν γνωρίζει πως να κρατάει ένα σπίτι. Λυπάμαι τον άντρα της». «Μετά η Λάρκιν, μόλις έχασαν την καμαριέρα τους. Φυσικά με τις συνδικές συνήθειες του δικαστή και την επιθυμία του για τσότα χαζρί, έτσι όπως το λέει αυτός, ώρα 6 το πρωί και με την κυρία Λάρκιν να προκαλεί πάντα προβλήματα, πάλι δεν εκπλήσωμαι. Η Τζάνετ της κυρίας Carmichael είναι μόνιμη φυσικά, αν και κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά αντιπαθητική γυναίκα και φέρεται άσχημα στην ηλικιωμένη κυρία». «Δεν νομίζατε λοιπόν ότι θα πρέπει να ξανασκεφτείτε την απόφασή σας για την Gladys? Είναι πραγματικά καλό κορίτσι. Γνωρίζω όλη την οικογένειά της. Είναι τίμοι και ανώτεροι άνθρωποι». Η Miss Lavinia κούνησε το κεφάλι της. «Έχω τους λόγους μου», είπε σοβαρά. Η Miss Marple μουρμούρισε. «Χάσατε μια καρφίτσα. Σας καταλαβαίνω». «Αλήθεια, ποιος σας το είπε?» «Μάλλον το κορίτσι». Ο επιθεωρητής Σλακ ήταν ένας άντρας που είχε πάντα αυτοπεποίθηση. Παρ' όλα αυτά πέρασαν εβδομάδες και η Μέρι Χίγκινς παρέμενε θριαμβευτικά ελεύθερη. «Μάταιο», ο επιθεωρητής Σλακ έβαζε τα δυνατά του. Η Miss Lavinia συνεχώς έκλαιγε. Η Miss Emily ήταν τόσο αναστατωμένη και αισθανόταν τόσο ανήσυχη για την κατάστασή της που φώναξε τον γιατρό Χάιντοκ. Όλο το χωριό ανυπομονούσε να μάθει τη γνώμη του γιατρού σχετικά με τους ισχυρισμούς της Miss Emily ότι είναι άρρωστη, αλλά φυσικά κανένας δεν τολμούσε να τον ρωτήσει. Ικανοποιητικές πληροφορίες έδωσε για το ζήτημα αυτό ο κύριος Μικ, ο βοηθός του φαρμακοποιού, ο οποίος έβγαινε με την Κλάρα, την καμαριέρα της κυρίας Price Ridley. Έτσι το χωριό έμαθε ότι ο νεαρός Χάιντοκ, ο γιατρός Χάιντοκ, της είχε συστήσει ένα μείγμα ασαφέτιδας και βαλεριάνας, τα οποία σύμφωνα με τον κύριο Μικ ήταν η κλασική θεραπεία για τους καταφατασίαν ασθενείς στο στρατό. Λίγο αργότερα μαθαίρθηκε
ότι η Miss Emily δεν ήθελε να σταματήσει την ιατρική θεραπεία που ακολουθούσε μέχρι τότε και εξαιτίας της κακής κατάστασης της υγείας της έκρινε ότι ήταν καλύτερο για την ίδια να βρίσκεται κοντά στον ειδικό γιατρό στο Λονδίνο, ο οποίος καταλάβαινε την κατάστασή της. Ήταν δίκαιο, είπε, και για τη Λαβίνια. Έτσι το διαμέρισμα θα υπενιγιαζόταν. Λίγες μέρες μετά από αυτό, η Miss Marple, μάλλον αναψοκοκκινισμένη, μπήκε στο αστυνομικό τμήμα του Ματς Μπένχαμ και ζήτησε τον επιθεωρητή Σλακ. Ο επιθεωρητής Σλακ δεν συμπαθούσε τη Miss Marple, αλλά αντιλήφθηκε ότι ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος, ο συνταγματάρχης Μέλτσερ, δεν συμμεριζόταν την άποψή του. Φανερά κακοδιάθετος, πάντως, τη δέχτηκε. «Καλό απόγευμα, Miss Marple. Πώς μπορώ να σας φανώ χρήσιμος?» «Ω, μου φαίνεται ότι είστε βιαστικός», είπε η Miss Marple. «Υπάρχει πολλή δουλειά», είπε ο επιθεωρητής Σλακ, «αλλά έχω λίγο χρόνο στη διάθεσή μου. Ω, ελπίζω ότι θα πω σωστά αυτά που θέλω να πω. Είναι δύσκολο, ξέρετε, να εκφραστεί κανείς σωστά, δεν νομίζετε?» «Ίσως όμως όχι. Αλλά βλέπετε, εγώ δεν ανατράφηκα με τον σύγχρονο τρόπο. Είχα μόνο μία γκουβερνάντα, ξέρετε, που μου μάθαινε τις χρονολογίες που βασίλεψαν οι βασιλιάδες της Αγγλίας και μου προσέφερε μονάχα γενικές γνώσεις. Και το Δόκτωρ Μπρόουερ, ο οποίος μου έμαθε τα τρία είδη ασθενειών που πλήττουν το σιτάρι, περονόσπορος, μούχλα. Και ποια ήταν η τρίτη, μήπως ήταν οι μύκητες?» «Ήρθατε εδώ για να μιλήσουμε για τους μύκητες?» ρώτησε ο επιθεωρητής Σλακ, καθώς άρχισε να εκνευρίζεται. «Ω, όχι, όχι». Η Miss Marple αρνήθηκε βιαστικά ότι η επιθυμία της ήταν. «Η Miss Emily σας ζητάει, κυρία». Και προχώρησε για να ανοίξει την πόρτα στη Miss Marple, βοηθώντας την να χωρέσει το παλτό της και δίνοντάς της την ομπρέλα της με τον πιο άψογο τρόπο. Η Miss Marple πήρε την ομπρέλα, στη συνέχεια την άφησε να πέσει, προσπάθησε να τη σηκώσει και ενώ ακόμα προσπαθούσε, της έπεσε η τσάντα της, η οποία άνοιξε και το περιεχόμενό της σκόρπισε στο πάτωμα. Η Μέρι ευγενικά μάζεψε διάφορα μικροπράγματα, ένα μαντίλι, ένα βιβλίο διευθύνσεων, ένα παλαιομοδίτικο δερμάτινο πορτοφόλι, δύο σελήνια, τρεις πένες και ένα ραφτωτό κομμάτι καραμέλας μέντας. Η Miss Marple πήρε το τελευταίο κοιτάζοντάς τον μπερδεμένη. «Ω Θεέ μου, πρέπει να είναι του μικρού γιού της κυρίας Κλέμεντ. Τη μασούλα για θυμάμαι και μετά πήρε την τσάντα μου να παίξει. Πρέπει να την έβαλε μέσα. Κολλάει πάρα πολύ, έτσι δεν είναι?» «Να την πετάξω, κυρία?» «Θα μπορούσες να το κάνεις. Σε ευχαριστώ πολύ». Ύστερα η Μέρι έσκυψε για να σηκώσει και το τελευταίο αντικείμενο που βρισκόταν στο πάτωμα. Ένα μικρό καθρέφτη. Μόλις τον πήρε στα χέρια της, η Miss Marple αναφώνησε με ζήλο. «Τι τυχερή είμαι που δεν έσπασε». Στη συνέχεια έφυγε, ενώ η Μέρι στεκόταν ευγενικά δίπλα στην πόρτα, κρατώντας την καραμέλα στο χέρι της με εντελώς ανέκφραστο πρόσωπο. Για 10 ακόμα μέρες το Saint Mary Mead άντεξε να ακούει για τα κατορθώματα του θησαυρού της Miss Lavinia και της Miss Emily. Την 11η μέρα το χωριό αναστατώθηκε από πολύ νωρίς. Η Μέρι, το υπόδειγμα καμαριέρας, είχε εξαφανιστεί. Δεν είχε κοιμηθεί στο κρεβάτι της και η μπροστινή πόρτα βρέθηκε διάπλατα ανοιχτή. Είχε φύγει ήσυχα κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά δεν έλειπε μόνο η Μέρι. Δύο καρφίτσες και 5 δαχτυλίδια της Miss Lavinia έλειπαν επίσης. Το ίδιο έγινε και με 3 δαχτυλίδια, ένα μεταγιόν, ένα βραχιόλι και 4 καρφίτσες της Miss Emily. Ήταν η αρχή της καταστροφής. Η νεαρή κυρία Ντεβερό είχε χάσει τα διαμάντια της τα οποία κρατούσε σε ένα ξεκλείδωτο σιρτάρι και επίσης μερικές ακριβές γούνες, οι οποίες ήταν γαμήλια δώρα. Ο δικαστής και η σύζυγός του είχαν χάσει τα κοσμήματά τους και κάποιο χρηματικό ποσό. Η κυρία Carmichael ήταν το μεγαλύτερο θύμα. Όχι μόνο έλειπαν τα πολύτιμα κοσμήματά της, αλλά και ένα τεράστιο χρηματικό ποσό που είχε στο διαμέρισμα. Ήταν η βραδιά εξόδου της Τζάνετ και η κυρία της έλειπε από το σπίτι, καθώς είχε τη συνήθεια να περπατάει στον κήπο το δειλινό και να μιμείται φωνές πουλιών και να σκορπίζει ψίχουλα. Ήταν ξεκάθαρο ότι η Μέρι, η τέλεια καμαριέρα, είχε στη διάθεσή της τα κλειδιά όλων των διαμερισμάτων. Είναι αλήθεια ότι στο Saint Mary Mead επικρατούσε ένα είδος αρρωστημένης ικανοποίησης. «Η Miss Marple, έχω τους λόγους μου», είπε σοβαρά. Η Miss Marple μουρμούρισε.
Χάσατε μια καρφίτσα. Σας καταλαβαίνω. Αλήθεια, ποιος σας το είπε? Μάλλον το κορίτσι θα το έκανε. Ειλικρινά, είμαι σχεδόν σίγουρη ότι η κοπέλα την πήρε. Και μετά φοβήθηκε και την έβαλε στη θέση της. Αλλά φυσικά δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα, αν δεν είναι απόλυτα σίγουρος. Άλλαξε θέμα. Ελάτε να δείτε την Έμιλι, Miss Marple. Είμαι σίγουρη ότι θα της κάνει καλό η επίσκεψή σας. Η Miss Marple ακολούθησε ήρεμα τη Miss Lavinia, η οποία χτύπησε μια πόρτα, της είπαν να περάσει και οδήγησε την καλεσμένη της στο καλύτερο δωμάτιο του διαμερίσματος, το οποίο ήταν αρκετά σκοτεινό, καθώς τα μισοκλεισμένα μπατζούρια εμπόδιζαν το φως να περάσει. Η Miss Emily ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι, απολαμβάνοντας ολοφάνερα το ημίφος και τα τελείωτα βάσανά της. Το ημίφος την έκανε να φαίνεται ένα λεπτό και αναποφάσιστο πλάσμα, με αρκετά γκριζοκίτρινα μαλλιά, τα οποία κατέληγαν σε μπούκλες και ήταν πρόχειρα τυλιγμένα γύρω από το κεφάλι της. Η όλη εικόνα έμοιαζε με τη φωλιά ενός πουλιού, για την οποία όμως κανένα πουλί που σέβεται τον εαυτό του δεν θα αισθανόταν περήφανο. Στο δωμάτιο υπήρχε μία μυρωδιά από ότε κολόν, βαγιάτικα μπισκότα και καμφορά. Με μισόκλειστα μάτια και σιγανή αδύναμη φωνή, η Έμιλι Σκίνερ εξήγησε ότι αυτή ήταν μία από τις κακές μέρες της. «Το χειρότερο πράγμα όταν είναι κανείς άρρωστος», είπε η Miss Emily με μελαγχολικό τόνο, «είναι ότι γνωρίζει πως επιβαρύνει τους άλλους γύρω του. Η Λαβίνια είναι πολύ καλή μαζί μου. Λάβη, αγαπητή μου, δεν θέλω να σου γίνομαι βάρος, αλλά είναι δυνατό η θερμοφόρα μου να γεμιστεί όπως μου αρέσει? Αν είναι υπερβολικά γεμάτη, με βαραίνει πάρα πολύ. Αν από την άλλη μεριά είναι ελαφριά, αμέσως χάνει τη θερμότητά της. Συγγνώμη, αγαπητή μου, δώσε τι μου, θα αφαιρέσω λίγο νερό. Ίσως αν πρόκειται να κάνεις κάτι τέτοιο, θα ήταν καλύτερο να την ξαναγεμίσεις. Δεν υπάρχουν φρυγανιές στο σπίτι, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι, δεν με πειράζει. Λίγο ελαφρύ τσάι με μία φέτα λεμόνι. Δεν υπάρχει ούτε λεμόνι? Όχι, πράγματι, δεν θα μπορούσα να πιω τσάι χωρίς λεμόνι. Νομίζω ότι το γάλα ξύνησε σήμερα το πρωί. Δεν μπόρεσα να βάλω γάλα στο τσάι μου. Δεν πειράζει, τα καταφέρνω και χωρίς τσάι. Μόνο που αισθάνομαι τόσο αδύναμη. Τα στρίδια, λένε, είναι πολύ θρεπτικά. Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσα να δοκιμάσω μερικά. Όχι, όχι, δεν είναι ανάγκη να τα βρεις σήμερα, είναι τόσο αργά. Μπορώ να περιμένω μέχρι αύριο. Η Λαβίνια έφυγε από το δωμάτιο μουρμουρίζοντας ακατάληπτα και για τη Λαβίνια. Έτσι το διαμέρισμα θα υπενιγιαζόταν. Λίγες μέρες μετά από αυτό, η Miss Marple, μάλλον αναψοκοκκινισμένη, μπήκε στο αστυνομικό τμήμα του Ματς Μπένχαμ και ζήτησε τον επιθεωρητή Σλακ. Ο επιθεωρητής Σλακ δεν συμπαθούσε τη Miss Marple, αλλά αντιλήφθηκε ότι ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος, ο συνταγματάρχης Μέλτσερ, δεν συμμεριζόταν την άποψή του. Φανερά κακοδιάθετος, πάντως, τη δέχτηκε. «Καλό απόγευμα, Miss Marple. Πώς μπορώ να σας φανώ χρήσιμος?» «Μου φαίνεται ότι είστε βιαστικός», είπε η Miss Marple. «Υπάρχει πολλή δουλειά», είπε ο επιθεωρητής Σλακ, «αλλά έχω λίγο χρόνο στη διάθεσή μου. Ελπίζω ότι θα πω σωστά αυτά που θέλω να πω. Είναι δύσκολο, ξέρετε, να εκφραστεί κανείς σωστά, δεν νομίζετε? Ίσως όμως όχι. Αλλά βλέπετε, εγώ δεν ανατράφηκα με τον σύγχρονο τρόπο. Είχα μόνο μία γκουβερνάντα, ξέρετε, που μου μάθαινε τις χρονολογίες που βασίλεψαν οι βασιλιάδες της Αγγλίας και μου προσέφερε μονάχα γενικές γνώσεις. Και το Dr. Brower, ο οποίος μου έμαθε τα τρία είδη ασθενειών που πλήττουν το σιτάρι, περονόσπορος, μούχλα. Και ποια ήταν η τρίτη, μήπως ήταν οι μύκητες? Ήρθατε εδώ για να μιλήσουμε για τους μύκητες?» ρώτησε ο επιθεωρητής Σλακ, καθώς άρχισε να εκνευρίζεται. «Ω, όχι, όχι». Η Miss Marple αρνήθηκε βιαστικά ότι η επιθυμία της ήταν να μιλήσει για τους μύκητες. «Ήταν μόνο ένα παράδειγμα, ξέρετε. Επιπλέον με δίδαξαν πως φτιάχνονται οι βελόνες και όλα αυτά. Πολυλογίες, βλέπετε, που δεν αφήνουν κάποιον να μπει κατευθείαν στο θέμα. Πράγμα το οποίο σκοπεύω να κάνω. Πρόκειται για την καμαριέρα της Miss Skinner, την Gladys, βλέπετε?» «Τη Mary Higgins, θέλετε να πείτε», είπε ο επιθεωρητής Σλακ, διορθώνοντάς τη. «Ω, μάλιστα, αυτή είναι η δεύτερη καμαριέρα.
αλλά εγώ εννοώ την Gladys Hollins, μία μάλλον αυθάδης κοπέλα που είναι υπερβολικά ευχαριστημένη με τον εαυτό της, αλλά ταυτόχρονα πολύ τίμια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να της το αναγνωρίσουμε. Δεν υπάρχει καμία κατηγορία εναντίον της από όσο ξέρω, είπε ο επιθεωρητής. Ξέρω ότι δεν υπάρχει κατηγορία, αλλά αυτό απλώς χειροτερεύει την κατάσταση, γιατί βλέπετε οι άνθρωποι συνεχίζουν να σκέφτονται διάφορα πράγματα. Ο Θεέ μου, το ξέρω ότι δεν θα σας τα εξηγούσα καλά. Αυτό που εννοώ είναι ότι είναι σημαντικό να βρεθεί η Μέρι Χίγκινς. Εσείς δεν έχετε καμία ιδέα ως προς αυτό το ζήτημα, ρώτησε ο επιθεωρητής Σλακ. Λοιπόν, για να είμαι ειλικρινής έχω, είπε η Μισ Μάρπι. Μπορώ να σας κάνω μία ερώτηση. Χρησιμεύουν στη δουλειά σας τα δαχτυλικά αποτυπώματα? Μισ Μάρπλ είχε συστηθεί με όλους τους ενίκους, αλλά δεν γνώριζε κανέναν καλά. Η μεγαλύτερη Μισ Σκίνερ, η Μισ Λαβίνια, ήταν, θα μπορούσε να πει κανείς, το εργαζόμενο μέλος της οικογένειας. Η Μισ Έμιλι, η μικρότερη, περνούσε τον περισσότερο χρόνο της στο κρεβάτι, κάνοντας πολλά παράπονα, τα οποία όμως, κατά την επικρατούσα γνώμη στο St. Mary Mead, ήταν φανταστικά. Μόνο η Μισ Λαβίνια πίστευε με αφοσίωση το μαρτύριο και την υπομονή με την οποία αντιμετώπιζε η αδερφή της την ασθένειά της, και πρόθυμα έκανε θελήματα και έτρεχε πάνω κάτω στο χωριό για πράγματα που ξαφνικά επιθύμησε η αδερφή μου. Στο St. Mary Mead επικρατούσε η άποψη ότι αν η Μισ Έμιλι υπέφερε το μισό από όσο έλεγε ότι υπέφερε, θα είχε φωνάξει τον γιατρό Χάιντοκ εδώ και πολύ καιρό. Αλλά η Μισ Έμιλι, όταν της πρότειναν να το κάνει, έκλεισε τα μάτια της με υπεροπτικό τρόπο και μουρμούρισε ότι η περίπτωσή της δεν ήταν απλή. Οι καλύτεροι ειδικοί στο Λονδίνο είχαν σαστήσει και ότι ένας θαυμάσιος νέος γιατρός την είχε εισαγάγει σε μια επαναστατική θεραπεία και ότι πραγματικά ήλπιζε ότι η υγεία της θα βελτιωνόταν με αυτήν. Κανένας ανιαρός παθολόγος δεν θα μπορούσε να καταλάβει την περίπτωσή της. «Και η γνώμη μου είναι», είπε η ντόμπρα Μισ Χάρτνελ, «ότι κάνει πολύ καλά που δεν τον φωνάζει. Ο καλός γιατρός Χάιντοκ, με τον άνετο τρόπο του, θα της έλεγε ότι δεν έχει τίποτα και ότι πρέπει να σηκωθεί και να μην δημιουργεί προβλήματα. Αν πειθόταν να τον φωνάξει, θα της έκανε πολύ καλό». Καθώς όμως δεν ακολούθησε μια τόσο ριζοσπαστική θεραπεία, η Μισ Έμιλι συνέχισε να ξαπλώνει σε καναπέδες, να περιβάλλει τον εαυτό της με περίεργα μικροσκοπικά βαζάκια με χάπια και να απορρίπτει σχεδόν κάθε τι που είχαν μαγειρεύσει για αυτήν και να ζητά κάτι άλλο, κάτι που συνήθως ήταν δύσκολο και αδύνατο να βρεθεί. Την πόρτα στη Μισ Μάρπλ άνοιξε η Γκλάντις, η οποία φαινόταν περισσότερο λυπημένη από όσο είχε φανταστεί η Μισ Μάρπλ. Πέρασαν στο καθιστικό που αποτελούσε το 1/4 του προηγούμενου σαλονιού, το οποίο είχε χωριστεί σε τραπεζαρία, σαλόνι, μπάνιο και δωμάτιο της καμαριέρας. Και η Μισ Λαβίνια σηκώθηκε για να την χαιρετήσει. Η Λαβίνια Σκίνερ ήταν μια ψηλή, κοκαλιάρα γυναίκα, 50 χρονών. Είχε τραχιά φωνή και απότομους τρόπους. «Χαίρομαι που σας βλέπω», είπε. «Η Έμιλι είναι εξαπλωμένη. Αισθάνεται άσχημα σήμερα η καημένη. Θα ήθελα να σας δει. Η επίσκεψή σας θα της έφτιαχνε το κέφι. Αλλά υπάρχουν στιγμές που δεν έχει τη διάθεση να δει κανέναν. Η καημένη έχει τρομερή υπομονή». Εμείς Μάρκ.